Η άσκηση αυτή λέει ότι μη α προς μη β είναι ίσο με 2. Σημαίνει ότι το μη α είναι διπλάσιο από το μη β. Μπορούμε να το γράψουμε δηλαδή μη α ίσον 2 μη β. Αν το χωρίσουμε αυτό στη μέση, ας βάλουμε ας πούμε ένα σημείο γ, αυτά τα τρία είναι ίσα. Είναι σαν να έχουμε διαιρέσει το ευθύγραμμο τμήμα αβ σε τρία ίσα τμήματα. Θέλουμε να βρούμε το λόγο αβ προς μη β. Το αβ πόσες φορές μεγαλύτερο είναι από το μη β? Φαίνεται εύκολα. Για να φτιάξουμε πάλι το σχήμα να φανεί λίγο πιο καθαρά, το α μη είναι διπλάσιο από το μη β. Βάζουμε και το σημείο γ που είναι εδώ στη μέση. Έχουμε χωρίσει λοιπόν αυτό το ευθύγραμμο τμήμα σε τρία ίσα τμήματα. Αν αυτή είναι μονάδα, αν αυτό θεωρήσουμε ότι είναι ένα, το αγ, και το γ μη είναι ένα και το μη β είναι ένα. Το αβ πόσες μονάδες είναι? Το αβ είναι τρεις μονάδες, το αμ είναι δύο. Ρωτάει εδώ πόσο κάνει το αβ προς μη β. Αβ προς μη β. Πόσες φορές μεγαλύτερο είναι το αβ από το μη β? Θεωρούμε ότι η μονάδα είναι αυτή, δύο γραμμές του πλέγματος. Μονάδα είναι αυτή, μονάδα είναι αυτή. Το αβ είναι τρεις μονάδες, μία, δύο, τρεις. Το μη β είναι μία μονάδα. Το αβ λοιπόν προς μη β θα είναι 3 προς 1 ίσον 3. Είναι προφανές ότι το αβ είναι 3 φορές το μη β. Παίρνουμε το μη β μία φορά, δύο φορές, τρεις φορές. Άρα το αβ είναι 3 μη β. Μπορούμε να το γράψουμε εδώ. Συνεπάγεται το αβ προς μη β είναι 3 προς 1 είναι ίσο με 3. Αυτό που το βλέπουμε ως προφανές και το γράψαμε κατευθείαν, δεν θα ήταν κακή ιδέα να το αποδείξουμε κιόλας. Ο δεύτερος τρόπος είναι πιο επίσημος, πιο αυστηρός, πιο μαθηματικός από το να το βλέπουμε με το μάτι. Πρέπει να το βλέπουμε με το μάτι. Για να δούμε λίγο και το δεύτερο τρόπο. Ξεκινάμε από τη σχέση, αυτό που ξέρουμε δηλαδή, ότι το μη α είναι ίσο με 2 μη β, που προκύπτει από αυτή τη σχέση. Και λέμε αβ προς μη β ίσον. Το αβ μπορούμε να το γράψουμε ως αλφα μη και μη β. Αλφα μη και μη β προς μη β. Πώς θα συνεχίσουμε? Τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό το κλάσμα? Δεν μπορούμε να απλοποιήσουμε το μη β γιατί εδώ έχουμε συν. Τι μπορούμε να κάνουμε? Να αντικαταστήσουμε το αλφα μη με 2 μη β. Θα έχουμε 2 μη β και μη β προς μη β. Και πόσο κάνει αυτό? Είναι ίσο με 3 μη β προς μη β. Είναι ίσο με 3. Αυτή η άσκηση είναι από το εξαιρετικό βιβλίο του Μπάρλα, Γεωμετρία Β' Λυκείου. Το λύνει βέβαια με ένα διαφορετικό τρόπο. Εγώ θα πρότεινα αυτόν τον τρόπο, το δεύτερο. Ας λύσουμε και το β ερώτημα. Θέλουμε να βρούμε το μη α προς αβ. Να το βρούμε πρώτα με το μάτι. Μη α προς αβ. Το μη α από πόσες μονάδες αποτελείται και πόσες το αβ. Είπαμε ότι μονάδα θεωρούμε αυτήν, το αβ. Το μη α είναι δύο μονάδες, το αβ είναι τρεις μονάδες, αυτό μπορούμε να πούμε ότι κάνει 2 τρίτα. Μπορούμε να το γράψουμε κατευθείαν. Καλό είναι να μπορούμε να το βλέπουμε και να το γράφουμε κατευθείαν. Εμείς όμως θα το αποδείξουμε με βάση τα δεδομένα της άσκησης, αυτά που έχουμε. Τι να κάνουμε, τι να αντικαταστήσουμε? Να αντικαταστήσουμε το μη α με το 2 μη β, τη μονάδα μας δηλαδή που έχουμε εδώ, και το αβ με τι να το αντικαταστήσουμε? Θα μπορούσαμε να γράψουμε το αβ είναι 3 φορές το μη β, αλλά για να το κάνουμε πιο αναλυτικά και να το αποδείξουμε, να το γράψουμε α μη και μη β. Έχουμε το μη β, πόσο κάνει το α μη? Πόσες μονάδες, με τι ισούται?
Το α μη είναι 2 μη β. Το αντικαθιστούμε και έχουμε 2 μη β. Δια 2 μη β και μη β είναι ίσο με 2 μη β. Δια 3 μη β είναι ίσο με 2 τρίτα. Εδώ δεν γράψαμε τον πρώτο τρόπο, τον είπαμε προφορικά. Δηλαδή μπορεί κάποιος να δει κατευθείαν ότι μη α προς αβ κάνει 2 τρίτα. Μη α είναι 2 μονάδες, αβ 3 μονάδες κάνει 2 τρίτα. Καλό είναι όμως να τα αντικαταστήσουμε, να βάλουμε μέσα το μη β και να χρησιμοποιήσουμε αυτή τη σχέση που μας δίνει. Με αυτόν τον τρόπο βρίσκουμε αυτούς τους λόγους